Στην Ικαρία θα πάμε τώρα για να γνωρίσουμε τον Χαράλα Μποβρανά, έναν 65χρονο εθνοφύλακα. Εδώ και 4 δεκαετίες, με σθένος και θέληση για την προστασία βωμών και εστιών, φοράει τη στολή και αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για τους νεότερους. Είμαστε έτοιμοι να θυσιαστούμε. Αφιέρωσε μια ολόκληρη ζωή στην υπεράσπιση της πατρίδας. Στα 65 του χρόνια εξακολουθεί ακούραστος να προσφέρει τις υπηρεσίες του, συνεχίζοντας, όπως λέει και ο ίδιος, μια οικογενειακή παράδοση που κρατάει αρκετές γενιές. Ο Χαράλαμπος Βρανάς, πιστός στο ιερό καθήκον προάσπισης εδαφικής ακεραιότητας, παραμένει στην πρώτη γραμμή. Υπηρετεί ως εθνοφύλακας στην ακριτική Ικαρία. Ο ίδιος μαζί με την οικογένειά του μας άνοιξε την πόρτα του φιλόξενου σπιτικού του αλλά και την καρδιά του, μιλώντας με συγκίνηση για τα χρόνια που υπηρέτησε τη θητεία του στο πυροβολικό. Η πρώτη εμπειρία μου σαν στρατιώτης, και το έχω σε μεγάλη μου τιμή, που υπηρέτησα τον ελληνικό στρατό και ιδιαίτερα τον πυροβολικό, ήταν η αγάπη, η σύμπνοια και η αποτελεσματικότητα που είχε το συγκεκριμένο όπλο του πυροβολικού. Το τιμώ και το σέβομαι και θα το σέβομαι μέχρι την τελευταία στιγμή της ζωής μου. Υπηρέτησε 32 μήνες στρατιωτική του θητεία στην 198 μοίρα βαρέως πυροβολικού στην Κοζάνη, σε μια ιδιαίτερα ταραγμένη περίοδο εν μέσω της κρίσης στην Κύπρο. 4 και πλέον δεκαετίες αργότερα συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες του ανδιοτελώς. Ο ίδιος μας εξήγησε τι είναι αυτό που τον οθεί να παραμένει στις τάξεις του στρατού ως εθνοφύλακας. Για να έχω ειρήνη πρέπει να είμαι έτοιμος πάντα για τον πόλεμο. Και επειδή θέλω να είμαι ένας από αυτούς που θα βάλω ένα μικρό λιθαράκι για την ειρήνη, πρέπει όμως να είμαι και έτοιμος για πόλεμο όποτε και όταν μου το ζητήσει η πατρίδα μου. Με υψηλή αίσθηση χρέους, αποτελεί παράδειγμα για όλους τους νεότερους, αφού συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες του ως πυροβολητής. Υπήρχαν και άλλοι που δώσανε πολλά περισσότερα στη χώρα από ό,τι έχω δώσει εγώ και δώσανε με το αίμα της ζωής τους. Εγώ ακόμα αίμα πλην του αίμνησης του πατέρα μου δεν έχω δώσει δικό μου. Μέχρι και σήμερα συνεχίζει να υπηρετεί στο Τάγμα Εθνοφυλακής Αγίου Κήρυκου Ικαρίας. Είναι ένας από τους αφανείς πρωταγωνιστές στην άμυνα του νησιού και είναι έτοιμος να προσφέρει τις υπηρεσίες του στους συμπολίτες του μέχρι την τελευταία στιγμή. Υπηρετώ τον τόπο μου και το λαό μου. Υπηρετώ την άμυνα από την ίση χώρας και την προστασία και του πιο τελευταίου πολίτη. Όχι, δεν υπάρχει τελευταίος, είναι όλοι πρώτοι για μένα. Γι' αυτό και ο Χαράλαμπος Βρανάς ή κύρ Χαράλαμπος για τους συντοπίτες του είναι ιδιαιτέρως αγαπητός και χέρι εκτίμησης όλων των κατοίκων της Ικαρίας. Αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση και στέλνει το μήνυμα σε όλους τους Έλληνες ότι κανείς δεν περισσεύει στην άμυνα για την υπεράσπιση της πατρίδας.